Κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε, πήρα το λόγο σε αυτή την ολομέλεια, όχι για να μιλήσω για τα υπόλοιπα άρθρα του νομοσχεδίου, στα οποία θα αναφερθούν αναλυτικά οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, αλλά για την επίμαχη τροπολογία που φέρατε ξαφνικά και αφορά το ψωμί των συνανθρώπων μας στη Λάρκο. Οι εργαζόμενοι της Λάρκο ξέρουν ότι δεν είναι μόνοι τους. Αυτό τον αγώνα τον δίνουν μαζί με χιλιάδες εργαζόμενους, με εργατικά σωματεία όλης της χώρας, με τους φορείς του λαϊκού κινήματος και τους συμπαραστέκονται εδώ και πάρα πολύ καιρό, πολλά χρόνια, κάθε μέρα, κάθε ώρα, και στο εργοστάσιο στη Λάριμνα και στους άλλους τόπους δουλειάς των μεταλλείων και αλλού στους πέντε νομούς όπου υπάρχει η επιχείρηση της Λάρκο. Αυτό τον αγώνα τον δίνουν μαζί με το ΚΚΕ και αυτό επίσης πολύ καλά το ξέρουν και χαιρετίζουμε σήμερα την αντιπροσωπεία τους που βρίσκεται. Γεια σας. Καλή δύναμη. Θα τα καταφέρουμε. Που βρίσκονται σήμερα στην αίθουσα της Βουλής και μας παρακολουθούν. Υψωμένη γροθιά. Κύριοι της κυβέρνησης, θα σας το πούμε απλά και κατανοητά. Αυτή την κατάπτυστη τροπολογία πρέπει να την πάρετε πίσω εδώ και τώρα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, δεν υπάρχουν προσχήματα. Δεν χωράει καν πολλή συζήτηση γι' αυτό σήμερα. Αυτό που κάνετε είναι ντροπή. Είναι πραγματικό έγκλημα. Μιλάμε για τις ζωές εκατοντάδων οικογενειών, για το μέλλον ενός ολόκληρου τόπου. Ξέρουμε πολύ καλά τι κάνετε και μην νομίζετε ότι θα μας βγάλετε όλους τρελούς λέγοντας ότι η τροπολογία δεν αφορά απολύσεις. Προσπαθείτε για μια ακόμη φορά να ολοκληρώσετε το έγκλημα σε βάρος της Λάρκο, σε βάρος των εργαζομένων στη Φθιώτιδα, τη Βιωτία, την Εύβοια, την Καστοριά, του λαού της Λοκρίδας, της Φθιώτιδας, της περιοχής επίσης των Ψαχνών στη Χαλκίδα, περιοχών που εκτός από τους εργαζόμενους της Λάρκο, αυτή την περίοδο και οι αγρότες και οι επαγγελματίες υποφέρουν, ιδιαίτερα οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα εξαιτίας και της έλλειψης και της κακής διαχείρισης του νερού. Το λέω παρεμπιπτόντως αυτό. Όλα αυτά είναι σε βάρος του λαού και της οικονομίας ολάκερης της χώρας. Ο σκοπός σας βέβαια είναι γνωστός. Να κλείσετε τη Λάρκο, να απολύσετε τους εργαζόμενους, να τους βγάλετε από τα σπίτια τους και να την παραδώσετε καθαρή, όπως λέτε, στον καινούριο επενδυτή. Για αυτούς δουλεύετε όλοι εσείς. Δεν είναι και κανένα φοβερό μυστικό βέβαια αυτό. Από αυτούς τα παίρνετε, υπάλληλοι τους είστε, τσιράκια τους είστε. Εδώ και πάνω από 4 χρόνια, αυτά τα 4 χρόνια, προσπαθείτε άλλωστε και αν δεν το έχετε καταφέρει μέχρι σήμερα, δεν είναι από την καλή σας την καρδιά ή την ευαισθησία σας, γιατί τέτοια δεν έχετε. Ούτε ευαισθησία, ούτε καρδιά. Είναι μόνο γιατί σας έχουν στριμώξει οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, η ευρύτερη ελληνική κοινωνία που υποφέρει από αυτές τις άθλιες επιλογές σας. Τα έχετε βρει σκούρα από την ενότητα, από την αποφασιστικότητά τους. Αυτή την αλληλεγγύη που εισπράττουν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εισπράττουν την αλληλεγγύη από όλη την εργατική τάξη της χώρας. Μπορείτε να το δείτε και τώρα που μιλάμε. Αν κοιτάξετε λίγο, πάτε στα παράθυρα ή στις πόρτες εδώ της Βουλής και δείτε τι γίνεται έξω από τη Βουλή. Τελευταία, έχετε βάλει και τα πληρωμένα πιστόλια σας, παντελώς ανυπόληπτους.
να γράφουν οι ίδιοι δήθεν επιστολές κατοίκων της περιοχής, τις οποίες μάλιστα τις βλέπουμε να δημοσιεύονται σε διάφορα δήθεν και αντιπολιτευτικά site, και όλος τυχαίως αναπαράγουν όλη αυτή την εμετική προπαγάνδα σας. Αναπαράγουν τις βρώμικες συκοφαντίες σας σε βάρος των εργαζομένων. Μόνο τον πανικό σας δείχνετε. Γιατί πλέον έμαθαν και οι πέτρες ποιοι είναι αυτοί που έφαγαν τον άμπακο τόσα χρόνια στη Λάρκο. Και σίγουρα αυτοί δεν ήταν οι εργαζόμενοι, γιατί αυτοί άφησαν και τα κόκαλά τους, έδωσαν τις ζωές τους εκεί μέσα. Ήταν αντίθετα όλοι εκείνοι οι γλύφτες, όλοι αυτοί που βολεύονταν από το να μην αξιοποιεί η Λάρκο τις διαπιστωμένες δυνατότητές της. Όλοι αυτοί που βολεύονταν από τα πρόστιμα που επέβαλε η αγαπημένη όλων σας εδώ μέσα Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν των Λόμπι της Διαφθοράς, για δήθεν κρατικές ενισχύσεις. Ήταν όλα αυτά τα κοράκια που κέρδιζαν σε βάρος της Λάρκο και την απομυζούσαν. Και βέβαια ήταν τα μεγαλοστελέχη που όλοι εσείς και οι εκάστοτε κυβερνήσεις διορίζατε για να σας κάνουν αυτή τη βρωμοδουλειά και να τρώνε αυτοί με χρυσά κουτάλια. Πάρτε το χαμπάρι, δεν θα σας περάσει. Δεν θα ξεμπερδέψετε έτσι εύκολα μαζί τους, ούτε και μαζί μας. Εδώ δεν έχετε να κάνετε με τη γνωστή βολική αντιπολίτευση που έχετε συνηθίσει από κόμματα σαν τον ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα και του Κασελάκη τώρα, το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη ή την Ελληνική Λύση του Βελόπουλου, που το έχουν ρίξει στη φαγωμάρα για τις καρέκλες μετά τις ευρωεκλογές, που ο ένας βρίζει τον άλλον, ο ένας διαγράφει τον άλλον ή απειλεί ότι θα τον διαγράψει, που λένε στον ελληνικό λαό λίγο πολύ να περιμένει στον καναπέ του, στην τηλεόρασή του μπροστά, μέχρι το μακρινό 2027. Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει μέχρι τότε, που αυτοί θα έχουν αποφασίσει, αν έχουν αποφασίσει, αν θα φτιάξουν καινούριο πολιτικό φορέα, πώς θα τον ονομάσουν, ποιος θα είναι αυτός, από τι νέα κουμάσια θα απαρτίζεται και τι περιεχόμενο και πρόγραμμα θα έχει, για να έρθουν να ζητήσουν πάλι την ψήφο του και να κατσικωθούν στο σβέρκο του ελληνικού λαού. Οι μάχες όμως δίνονται τώρα, δίνονται σήμερα, και φυσικά εσείς είτε είστε απόντες είτε βρίσκεστε απέναντι. Εδώ όμως έχετε να κάνετε με αποφασισμένους εργάτες, με τις οικογένειές τους, με μια ολόκληρη τοπική κοινωνία, με άλλα σωματεία που συμπαραστέκονται και φυσικά με το ΚΚΕ. Αυτό που πάτε να κάνετε θα το πληρώσετε πάρα πολύ ακριβά. Το πληρώσατε άλλωστε ήδη στις πρόσφατες ευρωεκλογές με την κατραπακιά που φάγατε στις περιοχές αυτές, ειδικά σε όλο το Δήμο Λοκρών, ειδικά στα Λαρκοχώρια, στις μεγαλύτερες κομοπόλεις της περιοχής όπου ζουν οι εργάτες και οι οικογένειές τους, όπως η Λάριμνα, το Μαρτίνο, η Μαλεσίνα, το Ακρέφνιο, η Τανάγρα, η Τραγάνα. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ακόμα να βάλετε μυαλό. Έτσι διαβάζετε εσείς το εκλογικό αποτέλεσμα, το μήνυμα που σας έδωσαν οι εργαζόμενοι και όλος ο ελληνικός λαός που σας έριξε 14 μονάδες. Λίγο πολύ μας λέτε όλες αυτές τις μέρες ότι ο λαός σας έδωσε εντολή να συνεχίσετε την ίδια εγκληματική πολιτική. Και βιάζεστε μάλιστα τόσο πολύ που δεν περιμένατε καν την απόφαση του δικαστηρίου. Δεν υπολογίζετε καν την προσωρινή εντολή που έδωσε και προχθές το δικαστήριο να παραμείνουν οι εργαζόμενοι στις δουλειές τους και στα σπίτια τους τουλάχιστον μέχρι να βγει η οριστική απόφαση. Τη μια βάζετε τη ΔΥΠΑ, τον πρώην ΟΑΕΔ, να ανεβάζει πλατφόρμες όπου τους χαρακτηρίζει άνεργους και απολυμένους.
και την άλλη φέρνετε αυτήν εδώ την κατάπτυστη τροπολογία προκειμένου να εκβιάσετε και την μελλοντική απόφαση του δικαστηρίου. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι εργαζόμενοι έχουν 100% δίκιο, γιατί ακόμα και ο δικός σας νόμος, ο νόμος που ψηφίσατε, λέει ότι η ΛΑΡΚΟ πρέπει να παραδοθεί στον επενδυτή ανοιχτή και εν λειτουργία. Και τώρα πάτε να το αλλάξετε και αυτό και λέτε ότι ο ειδικός διαχειριστής μπορεί και να την κλείσει, άρα οι εργαζόμενοι μπορούν να απολυθούν υποδεικνύοντας επί της ουσίας στο δικαστήριο την απόφαση που σας βολεύει. Είσαστε αναξιόπιστοι, ψεύτες και απατεώνες. Είναι οι πιο επίοικες χαρακτηρισμοί που μπορούν να σας αποδοθούν. Γι' αυτό βέβαια, επειδή περιμέναν να ακούσουν αυτά, λείπουν όλη η κοινοβουλευτική σας ομάδα. Μη μετρήσω τώρα, τους βλέπουμε, τους βλέπει και ο ελληνικός λαός, τους βλέπουν και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων του σωματείου της ΛΑΡΚΟ, ποιοι είναι εδώ μέσα. Και από την κυβέρνηση και από το δεύτερο και τρίτο κόμμα της Ελληνικής Βουλής. Και πάει λέγοντας. Θέλετε να οδηγήσετε εκατοντάδες εργαζόμενους στην ανεργία και στις περιοχές 5 νομών της χώρας σε μαρασμό. Κλείνετε μια επιχείρηση χρυσορυχείο για τη χώρα μας, εγκληματείτε σε βάρος των παραγωγικών της δυνατοτήτων. Αυτή είναι η αντίληψή σας για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Όλα για το κέρδος κάποιων επενδυτών. Τι επενδυτές δηλαδή, παλιατζίδες και σκραπατζίδες ψάχνατε όλα αυτά τα χρόνια. Μπροστά στο αιματοβαμμένο κέρδος των λίγων δεν υπολογίζεται τελικά τίποτα. Αλλιώς θα είχατε φροντίσει τόσα χρόνια και εσείς και οι άλλοι που κυβέρνησαν να αναπτύξετε τη ΛΑΡΚΟ με βάση τις τεράστιες δυνατότητες που αποδεδειγμένα έχει. Και δεν θα την αφήνατε να μαραζώσει, αλλά τους εργαζόμενους στο δρόμο δεν θα τους πετάξετε. Σας το λέμε ξανά, βάλτε μυαλό, έστω λίγο μυαλό από αυτό που σας λείπει τελικά, όπως αποδεικνύεται. Εδώ και τώρα να αποσύρετε αυτή την τροπολογία, να κάνετε αυτά που ζητούν τα σωματεία και οι εργαζόμενοι. Συγκεκριμένα, να σας τα πούμε πάλι, για μια ακόμα φορά. Με χρήματα που έχει τώρα η ΛΑΡΚΟ στα ταμεία της να διασφαλιστεί η ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των κατοίκων της περιοχής. Με ανανέωση των συμβάσεων εργασίας όλων των εργαζομένων μέχρι την μεταβίβασή τους στο νέο ιδιοκτήτη. Να προχωρήσει η συντήρηση, ο εξυγχρονισμός, να επαναλειτουργήσει η ΛΑΡΚΟ με όλους τους εργαζόμενους μέσα. Να μην ερημώσουν τα χωριά μας, γιατί είναι και δικά μας χωριά. Από αυτό το νομό κατάγομαι κι εγώ. Να μην κινδυνεύσει η περιοχή από ένα μεγάλης έκτασης βιομηχανικό ατύχημα. Κίνδυνος που θα υπάρξει. Είναι υπαρκτός αν απολυθούν οι εργαζόμενοι. Εμάς η υπόσχεσή μας είναι σαφής. Θα είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ μέχρι τέλους. Μέχρι τη δικαίωση, μέχρι να καπνίσει ξανά η τσιμινιέρα χωρίς να λείπει από τη θέση του κανένας. Όποιος μπει εμπόδιο σε αυτό το δίκαιο αίτημα, να ξέρει ότι δεν θα έχει καλή πολιτική κατάληξη. Αριβεντέρτσι. Μπορεί να τα πούμε και αργότερα.